παραγωγικό τρόπο, έρχεται να δώσει η νέα επιχειρηματικότητα, αυτή που εστιάζει στην καινοτομία και την έξυπνη συμμαχία με τη φύση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να μαθαίνουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η νέα επιχειρηματικότητα γεννιέται ή πρωτοπορεί ή αναπτύσσεται στην Ελλάδα ή από Έλληνες που εργάζονται έξω. Σήμερα μαζί μας θα συζητήσει τις λύσεις που βρήκε εκείνος και η δική του ομάδα στον κατασκευαστικό τομέα και συγκεκριμένα στη δόμηση με φυσικά υλικά. Είναι ο Γιώργος Ιγκλεζάκης, ο δημιουργός του Πλέθρο, ενός πολυμορφικού πλίνθου από ομό χώμα, όπως παλιά. Και είναι μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα και καλώς ήρθες στο Geek Eidor. Καλημέρα, Έρικα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Πολύ ωραίος και ο πρόλογός σου, γιατί κάνω πρώτο σκέλος. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Τις γνώσεις του σήμερα να προσαρμόσουμε αυτά που χρησιμοποιούνταν μέχρι πολύ πρόσφατα και να έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι αντάξιο των σύγχρονων αναγκών. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα ερχόταν η μέρα που η πιο σοφή επιλογή θα ήταν να γυρίζαμε πίσω στο χώμα σαν εργαλείο δόμησης? Από ό,τι φαίνεται, πλέον το χώμα είναι το υλικό που θα πρέπει να δώσει απάντηση σε μεγάλο κομμάτι των κατασκευών, ειδικά στα μικρά κτίρια, που δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Και ειδικά στα κτίρια που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, που και το υλικό δηλαδή είναι πολύ διαθέσιμο. Θα μας εξηγήσεις αρχικά την ιδέα σου, το project το οποίο έστρεψε την προσοχή όλου του κόσμου σε εσάς, το Πλέθρο. Ποια ήταν η καινοτομία που εισήγαγε σαν ιδέα? Βασικά, ας ξεκινήσουμε με ποιο ήταν το πρόβλημα. Γιατί από το πρόβλημα ξεκινήσαμε να ζητάμε λύσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι είναι ότι η κατασκευή στο δυτικό κόσμο, ο τομέας των κατασκευών, ευθύνεται για το περίπου 40% της ενεργειακής μας κατανάλωσης και επίσης γύρω 40% των παραγόμενων σκουπιδιών. Απορριμμάτων γενικότερα, που είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κάποιος, είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταφέρουμε να το περιορίσουμε. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα πατήσαμε και κάναμε μια ερευνητική διαδικασία για να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να τα απαντήσουμε. Εν τέλει, καταλήξαμε ότι το χώμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να το απαντήσουμε. Η εναλλακτική θα ήταν να βάλουμε κάτι υπερβολικά τεχνολογικά εξελιγμένο, το οποίο θα το επαναχρησιμοποιούσαμε συνέχεια. Κάτι όμως το οποίο είναι υπερβολικά ακριβό κτλ. Οπότε κατευθείαν μετά από ένα σημείο το βγάλαμε εκτός. Και το δεύτερο ήταν ένα τρομερά απλό, όσο γίνεται πιο απλό. Και το χώμα ήταν το πιο απλό από τα οικοδομικά υλικά, που έχει χρησιμοποιηθεί για πάρα πολύ σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και ακόμα χρησιμοποιείται. Εδώ πέρα θα πρέπει να σημειώσω ότι τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν σε χωμάτινα σπίτια αυτή τη στιγμή. Απλά συνήθως είναι από υποανάπτυκτες ή από αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς το έχουμε χάσει αυτό την εμπειρία και γι' αυτό μας φαίνεται λίγο υπερβολικό. Το εντυπωσιακό που διαβάζω μάλιστα από τις περιγραφές, που διάβασα από τις περιγραφές του project, είναι ότι στη δική σας περίπτωση, η ιδέα που έχετε, να πούμε ότι και από αυτά που λες φαίνεται ότι δεν πρόκειται για ένα τροχό που ανακαλύψαμε, αλλά τον ανακαλύψατε όμως διαφορετικά, διότι οι ομόπλυνθοι αποτελούνται στην περίπτωση του Πλέθρου από διαφορετική μορφολογία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τύπους τυχοποιίας, κάτι σαν τέτρις, πολύ ευέλικτο. Επίσης, το υλικό συγκράτησης δεν είναι τσιμέντο, αλλά ένα σύστημα από μέταλλο και ξύλο που είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι. Ναι, ακριβώς εκεί πατήσαμε, διότι θεωρήσαμε πάρα πολύ χρήσιμο αν καταφέρναμε πέρα από το ίδιο το υλικό, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί απευθείας χωρίς να δημιουργήσει κανένα θέμα ή να απορριφθεί στο περιβάλλον και να καλλιεργήσουμε ξανά πάνω. Βάλαμε και ένα στοίχημα στο να μπορούμε
να το επαναχρησιμοποιήσουμε από την άποψη το να το αποσυναρμολογήσουμε το σπίτι και να το συναρμολογήσουμε κάποιο διαφορετικά. Ή να συναρμολογήσουμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γιατί θα μπορούσε σε διάφορες περιπτώσεις να στείλουμε μια κατασκευή για λίγο καιρό ή για συγκεκριμένο σκοπό και να την αποσυνθέτουμε και να φτιάχνουμε μια άλλη για κάποιο άλλο λόγο. Να τη μεταφέρουμε. Οπότε πάνω σε αυτή τη λογική πατήσαμε και δουλέψαμε με το συγκεκριμένο σύστημα. Ουσιαστικά τα τούβλα αυτά που βλέπουμε είναι μικρές παραλλαγές που έχει δει Έρικα, αλλά πιθανώς ο ακροατής να μην έχει δει. Είναι μικρές παραλλαγές του ίδιου σχήματος για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή τυχοποία. Ναι, κατάλαβα. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει... Δεν χρησιμοποιούμε λάσπη. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου λάσπη. Απλά κουμπώνει το ένα από άλλο και υπάρχει ένας τρόπος σύσφυξης από κάθε της σύσφυξης, να το πούμε με σενάζι, για να σταθεροποιούμε τον τοίχο μας. Τώρα εγώ θα ρωτήσω, ας πούμε, το προφανές. Η δόμηση με τέτοιου είδους υλικά είναι ασφαλής? Προσφέρει αντισεισμική προστασία? Μπορεί να ανταποκριθεί επίσης στο σύγχρονο κτηριακό σχεδιασμό? Σε τι βαθμό? Εμείς στα Χανιά, μέσω της ομάδας Πηλίκο που έχει δημιουργηθεί ήδη καμιά δεκαετία χρόνια, μπαίνουμε στο 11ο τώρα, έχουμε πάνω σε αυτά τα ερωτήματα δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην αρχή και εμείς με τα ίδια ερωτήματα ξεκινήσαμε, αλλά με το πέρασμα των χρόνων, ψάχνοντάς το, βρίσκοντας ανθρώπους που το έχουν δουλέψει, γιατί διεθνώς είναι πλέον, γίνει μια παγκόσμια τάση. Παλιότερα ήταν λίγο παραμελημένο σαν σύστημα, γενικά σαν υλικά. Τώρα όμως είναι μια παγκόσμια τάση και συνεχώς βρίσκουμε όλο και καλύτερες λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Πλέον εδώ στα Χανιά έχουν ήδη κατασκευαστεί και από εκείνη την πλευρά, δεν ξέρω τώρα η Ιερά Πέτρα αν έχει κατασκευαστεί, αλλά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί επίσης σπίτια από φυσικά υλικά. Mm-hmm. Μιλάμε από κατασκευές από χώμα, άχυρο, ξύλο. Στη σύγχρονη εφαρμογή χρησιμοποιείται σκελετός από ξύλο και το χώμα με το άχυρο σαν υλικό του τοίχου μας. Συνεχώς τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιείται ή να δημιουργήσουμε κανονισμούς και νόμους που θα εξυπηρετούν τη χρήση αυτού υλικού, διότι όπως ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι προσαρμοσμένο πάνω σε αυτό υλικό, είναι προσαρμοσμένο πάνω στις κατασκευές τις συμβατικές με το σκυρόρεμα. Ναι. Οπότε έχει ακόμα πολύ πεδίο έρευνας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να κατασκευάσουμε και έχουμε κατασκευάσει πολλά σύγχρονα σπίτια. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένα υλικό που μπορεί να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες. Έχετε κατασκευάσει τα σύγχρονα σπίτια με τη χρήση του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης δομικής μονάδας, του πλήνθου, okay, δηλαδή του ομόπλήνθου? Το πλέθρο είναι ένα δυτικό κατασκευαστικό σύστημα, το οποίο για να χρησιμοποιηθεί απαιτεί μεγάλες ανάγκες σε χρηματοδότηση προκειμένου να πιστοποιηθεί. Αυτός είναι ο λόγος που δεν το έχουμε δει ακόμα και στην αγορά, δηλαδή? Αυτός είναι ο λόγος που δεν το έχουμε δει. Και αυτός είναι ο λόγος που πιθανώς να μην το δούμε πολύ σύντομα. Και τι απαιτείτε? Ή μπορεί και καθόλου. Απαιτείται χρηματοδότηση. Μια έρευνα η οποία θα έχει να κάνει με την αντισεισμικότητά του, που είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή, mm-hmm, που εμπλέκει πανεπιστημιακά εργαστήρια και γενικά δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Γι' αυτό μπαίναμε και στα... προσπαθούσαμε να μπούμε στα προγράμματα χρηματοδότησης προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν έχουμε επιτύχει κάτι τέτοιο ακόμα. Παρά αυτά, όσον αφορά το κομμάτι της προσομοίωσης σαν κατασκευή, έχει αποδειχθεί ότι, δηλαδή εμείς όπως το έχουμε προσομοιώσει σαν μηχανική, έχει αποδειχθεί ότι μέχρι και 5 μέτρα, 6 μέτρα, δηλαδή διόρφο κτίριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή η μονάδα όπως τη βλέπουμε τώρα στο σύστημα. Παρά αυτά δεν είναι κάτι το οποίο έχει απαντηθεί και δεν το θεωρούμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
Θα ήταν όμως νομίζω μια τεράστια αξίας επένδυση αυτή, γιατί η ιδέα σας αποτελεί τον ορισμό της αειφορίας. Επιτρέπει τη συνύπαρξη του ανθρώπου με τη γη, αλλά και την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων για το καλό του περιβάλλοντος, αλλά και της τσέπης μας νομίζω. Αν τα συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, την εξοικονόμηση πόρων, τι αποτελέσματα βγάζουμε? Εδώ τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά, mm-hmm. και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάπως και η κοινωνία να μπορέσει να το προωθήσει κάπως αυτής της τάσεως της λύσης. Mm-hmm. Διότι στο συγκεκριμένο στο πλέθρο είχαμε βγάλει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση σε ρήπους και στον κύκλο ζωής του υλικού. Έτσι, λέει, στον κύκλο ζωής μιλάμε από τη στιγμή που χρειάζεται να το πάρουμε από τη γη, να το εξορίξουμε το υλικό, μέχρι τη στιγμή που θα το απορρίψουμε. Δηλαδή να φτιαχτεί το σπίτι, να εγκαταλειφθεί το σπίτι, να γκρεμιστεί το σπίτι, μιλάμε σε όλη τη διάρκεια. Ναι. Είχαμε καταλήξει μια οικονομία της τάξης του 80% σε ρήπους και, και ενέργεια, ενέργεια που είχαμε καταναλώσει για να το κάνουμε αυτό. Το οποίο είναι τεράστιο σαν νούμερο, και κάτι αντίστοιχο ήταν και για το κομμάτι της μόλυσης του νερού. Mm-hmm. Γιατί το νερό είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των υλικών. Στον κατασκευαστικό τομέα αρκετά χρησιμοποιείται. Έτσι, από ροφά, από ό,τι βλέπω εδώ από παλιότερη σας έρευνα, 16% των ετησίων πόρων, των υδάτινων πόρων της γης. Ναι, ναι, από ροφά πάρα πολύ. Και είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κίνητρο να επιλέξουμε. Κίνητρο, διότι το πόσιμο ειδικά πλέον νερό, αλλά και το νερό της άρβρευσης, mm-hmm. δηλαδή για τα φυτά μας πλέον αρχίζει και λιγοστεύει, διότι το μολύνεται πάρα πολύ από αυτό. Και προφανώς πρέπει και αυτό να έχουμε στο μυαλό μας σιγά σιγά, διότι το βλέπουμε όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Πλέον δεν μπορούμε να πάμε λύσουμε την κλιματική αλλαγή, τη μόλυνση, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μα μιλάμε όμως και για, τελικά για τεράστια εξοικονόμηση εξόδων, διότι από τη στιγμή που μου λες ότι 80% σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, μπορώ να φανταστώ πως αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε κόστος τελικά. Ναι, αυτό δείχνει τη δυνατότητα να μεταφραστεί σε κόστος. Εμείς το συγκεκριμένο σύστημα το είχαμε δημιουργήσει έτσι ώστε να μπορεί να βιομηχανοποιηθεί με πρέσες και σύγχρονα μηχανήματα, για να μπορέσει να μπορέσουμε να πετύχουμε όντως αυτό το κόστος, αυτή την εξοικονόμηση. Παρά αυτά, στο συγκεκριμένο όπως το έχουμε δει εμείς, πρέσα δεν είχαμε φτιάξει, το κάναμε με τα ίδια μας χέρια, το πρεσάραμε με τα χέρια μας. Mm-hmm. Προφανώς, μιλάμε για ένα περιορισμένο budget ερευνητικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά ακριβώς με αυτή είναι η λογική, ότι ανάλογα την ενέργεια που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι ανάλογα και το κόστος μας. Ναι. Οπότε όντως θα χρειαζόμασταν, θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και το 80% οικονομικότερη κατασκευή όσον αφορά τον τρόπο δόμησης αυτών. Είναι μια τεράστια αξία, τεράστια επενδυτική αξία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το άρπαξε από τα χέρια σας η αγορά πραγματικά αυτό σαν ιδέα. Νομίζω ότι κάτι καταλαβαίνω, όπως και σε κάθε καινοτομία βρίσκεται συναντά τις αντιστάσεις ενός εγκαθιδρυμένου status quo στην αγορά. Όμως όπως και κάθε βήμα εξέλιξης μπροστά, σιγά σιγά αλλάζει τον κόσμο, αλλάζει τις ιδέες και αλλάζει σίγουρα και τις επιχειρηματικές τάσεις. Όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στο κομμάτι της ενέργειας όσον αφορά τις μεταφορές στα αυτοκίνητα. Θέλω να μου πεις αν ήταν η υποδοχή της ιδέας σας θετική από την αρχιτεκτονική κοινότητα. Είχαμε, νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει δει ή έχει πάρει μια γεύση από την λύση αυτή είναι θετικός και του αρέσει γενικά σαν προσέγγιση. Mm-hmm. Από το θέμα των συναδέλφων μας όλοι, εφόσον το
το μελετήσουν λίγο σαν λύση, μπορούν να εκφραστούν θετικά. Εκφράζονται θετικά συνήθως πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι τώρα εφαρμόσιμη σαν ιδέα, μας είπες, περισσότερο στο τοπίο της Υπαίθρου, όπου εκεί πέρα βρίσκεται σε πληθώρα και το βασικό δομικό υλικό, το χώμα και άλλα φυσικά υλικά, και το επιτρέπουν εκεί πέρα και οι συνθήκες της συνήθους δόμησης σε κτίρια μικρής κλίμακας. Αυτό όμως δυνητικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο αστικό τοπίο για κτίρια και κατασκευές. Γενικά το κομμάτι της εφαρμογής είναι κάτι πολύπλοκο. Οι μηχανικοί είμαστε και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το τι σημαίνει εφαρμογή ενός οικοδομικού συστήματος. Τώρα, πάνω εκεί μάλλον βασίζεται και το γιατί δεν αξιοποιήθηκε ή δεν βγήκε στην αγορά. Δεν το κυνήγησε να το βγάλει στην αγορά για κάποιους, ενώ μας έρθει κάποια βοήθεια. Το να επενδύσεις σε ένα οικοδομικό σύστημα χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά, τα οποία δεν είναι εύκολο να εγγυηθεί κάποιος ότι θα τα πάρεις πίσω, διότι συνήθως οι επιλογές, το τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια, σε πολιτισμικά κριτήρια, που αυτό σημαίνει ότι αν ο κόσμος δεν το ζητήσει ή αν ο κόσμος δεν νιώσει άνετα με αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να επενδύσει κάποιος εκεί πάνω. Τι εννοούμε με αυτό? Συνήθως, ειδικά στην αρχή, μιλάμε 10 χρόνια πριν που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτά τα υλικά, υπήρχε πολύ έντονο αρνητικό, μια αρνητική αίσθηση από τον κόσμο για το τι είναι αυτό το υλικό και πόσο, κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Γενικά ένα υλικό το οποίο θεωρείται παγκοσμίως ότι είναι υλικό κατασκευής φτωχών σπιτιών, της φτωχής φτωχών χωρών, θεωρείται ένα ευαίσθητο υλικό, το οποίο αυτό δημιουργεί μια εικόνα, δηλαδή πολιτισμικά έχει δημιουργήσει μια εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μας, ότι δεν είναι το υλικό που μπορεί να χτίσει στο σπίτι του. Ναι. Το υλικό που θέλει να χτίσει στο σπίτι του. Εσείς όμως κάνετε μεγάλα βήματα. Θα μου πεις σε λίγο γι' αυτό, διότι κάνετε τεράστια βήματα και σαν συλλογικότητα στα Χανιά. Είσαι και πρόεδρος, να πούμε, του Πιλίκο, της ΑΜΚΕ, που ασχολείται με την έρευνα παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνοτροπιών δόμησης με φυσικά υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Όμως, για αυτά τα κατασκευαστικά και τα περιβαλλοντικά ωφέλη, καθώς επίσης και για τη δράση του Πιλίκο, θα πούμε σε δύο λεπτάκια. Εγώ σκέφτομαι ήδη πόσο ωραίο θα ήταν το τοπίο με φυσικές κατασκευές, σαν βγαλμένες από παραμύθι, χωρίς να στερούνται τίποτα από τη λειτουργικότητα των σύγχρονων κτηρίων. Περισσότερο όμως για αυτές τις δυνατότητες θα μάθουμε μετά το διάλειμμα. Δεσμεύω τον Γιώργο Ιγκλεζάκη να μου απαντήσει τα πάντα, γι' αυτό και εσείς μείνετε συντονισμένοι.